Καταρχά, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Διοικητά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πανασιολογιώτατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή εκδήλωση η οποία είναι αφιερωμένη σε μια ημέρα μνήμης για ένα ιστορικό γεγονός, σταθμό στην ελληνική αλλά και την παγκόσμια ιστορία, την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ανατολή και Δύση, μια αμφιλεγόμενη σχέση πριν και μετά την άλωση. Είναι το θέμα που θα μας αναπτύξει η κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάκου, πρωτοβάθμια καθηγήτρια νέας ελληνικής ιστορίας και ιστορίας της εκπαίδευσης στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης. Παρακαλώ την κυρία Ηλιάδου. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Πανασιολογιώτατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Φλόρινας, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Νοσοκομείου, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτες. Η μέρα μνήμης σήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, σημαδιακή για τον ελληνισμό και η συζήτηση που θα κάνουμε αφορά τη σχέση ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση και ο τίτλος μας προειδεάζει ότι η συγκεκριμένη σχέση είναι αμφιλεγόμενη. Ξεκινάμε από κάποιες από τις αποφάνσεις προσώπων λογίων τα νεότερα χρόνια που αφορούν αυτή τη σχέση για να δούμε μέσα από όλο αυτό πώς την προσδιορίζουν. Θα πάμε στη συνέχεια στο παρελθόν και θα αναζητήσουμε τη δική μας εκτίμηση γύρω από το γεγονός ότι έχουμε έλξεις και αποθήσεις, συγκλήσεις και αναιρές. Ο Καπαθήτα Δημαράς στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, στην πρώτη διαφάνεια, αναφέρεται κυρίως στον ρόλο της θέσης της Ελλάδος και γράφει σχετικά στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλους πολιτισμικούς όμους. Η Ανατολή και η Δύση σμίγουν επάνω στα ελληνικά εδάφη που γίνονται έτσι ένα σταυροδρόμι όπου αδιάκοπα συγκρούονται δύο πρωταρχικές μορφές πολιτισμού. Προγεφύρωμε το ενός και του άλλου πολιτισμού, ο ελληνικός χώρος. Δοκιμάστηκε πολλές φορές από την κατάκτηση. Ο ελληνικός πολιτισμός δέχτηκε με τον τρόπο αυτό πλούσιες και ποικίλες επιδράσεις που προκάλεσαν την ιδιοτυπία του. Η θέση του ανάμεσα στους πολιτισμούς που τον επηρεάζουν, του επέτρεψε ανέκαθεν να ασκήσει την αφομοιωτική του δύναμη. Αυτό το τελευταίο είναι κοινό σημείο και στις αποφάνσεις και των υπολείπων λογίων. Ο Σβορώνος στη συνέχεια θα μας μιλήσει για την πολιτισμική συνέχεια του ελληνισμού και για τη συνέστηση της ιδιαιτερότητάς του. Στοιχεία που βλέπουμε και στην προηγούμενη διάσταση. Θεωρώ την πολιτισμική συνέχεια του ελληνισμού σε ένα δυναμικό φαινόμενο με διαφορετικές φάσεις. Για το ότι υπάρχει από παλιά ένας ελληνικός λαός που έχει συνείδηση της ενότητάς του και της διαφοράς του από τους άλλους λαούς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα σημεία που εντοπίζει είναι η ύπαρξη ως την κατάκτηση της Ρώμης και του χριστιανισμού ενός ελληνικού λαού. Τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζει είναι δύο τάσεις, είναι ο χριστιανισμός και η ρωμαϊκότητα, όπως το προσδιορίζει, αναφερόμενος στην ύπαρξη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, που στέγασε την ανατολική εκδοχή του χριστιανισμού, αυτή την δική μας. Επίσης, ο ίδιος μελετητής προσδιορίζει την επανασύνδεση του ελληνικού στοιχείου της αυτοκρατορίας με το αρχαίο παρελθόν, την περίοδο του 11ου αιώνα. Αναφέρεται επομένως στην ελληνοκεντρική, αν θέλετε, διάσταση, η οποία απέβει κυρίαρχη ιδεολογία τον 10ο αιώνα. Στην συνέχεια αναφέρεται στη συγκρότηση του νεοελληνικού έθνους, όπου
Στη διαμόρφωση του νέου ελληνικού έθνους την προσδιορίζει μέσα στην τουρκοκρατία και την διακήρυξη της βούλησής του να συστήσει τον εξάρτητο ελληνικό κράτος με την Επανάσταση. Αμέσως μετά αναφέρεται στον ελληνισμό και στις αντικειμενικές καταστάσεις και στην απόκτηση της εθνικής του συνείδησης, σε αντιπαράθεση με διάφορα σύνολα και θεωρεί ότι συγκροτεί την ελληνική συνείδηση και ταυτότητα μέσα από τη διαδικασία της κατάκτησης και μιλάμε για την νέα ελληνική συνείδηση και ταυτότητα. Ακόμα προσδιορίζει τη διαμόρφωση της ελληνικής ενότητας με κριτήριο και προσδιοριστικά στοιχεία τη γλώσσα, τα ήθη, την αντίσταση απέναντι στους κατακτητές και επίσης την αφομοιωτική δύναμη του ελληνισμού, η οποία έχει τη δυνατότητα όλα τα υπόλοιπα, όσα είναι έξω από τη δική του ταυτότητα, να τα εντάσσει, να τα αφομοιώνει, να τα εντάσσει και να μην αφομοιώνεται. Ο Παπανούτσος στην ελληνική φιλοσοφία περιγράφει με μια νεότερη οπτική το άμεσο εθνικό παρελθόν, το οποίο διαγράφεται με μια φοβερή για τις συνέπειες της μονοκοντιλιά στις μέρες μας, εκφράζει δηλαδή μια αμφιβολία ή μια μελαγχολία, αν θέλετε, αφήνοντας την αρχαία Ελλάδα, διασκελίζουμε βιαστικά σήμερα, λέει, και με συγκατάβαση 10 αιώνες βυζαντινής ιστορίας, λέει, τα παρακάμπτει ο νεοέλληνας και προσπαθούμε να ξαναβρούμε τον μετά το 21 ελεύθερο εαυτό μας μέσα από την αγγλική, την γαλλική φιλοσοφία των τελευταίων 400 ετών. Να ξανακολλήσουμε στην Ευρώπη γίνεται η βασική μας έγνοια. Αναφέρεται δηλαδή στο σύμπλεγμα που διακατήχε στους νεοέλληνες όσον αφορά την ξένη και δυτική κουλτούρα, η οποία, το σύμπλεγμα το οποίο κουβαλούσαμε αμέσως μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και από το οποίο προσπαθούμε να αναξαρτητοποιηθούμε ακόμα και σήμερα. Ο Ζήσιμος Λορετζάτος τώρα αναφέρεται στην ορθόδοξη παράδοση της Ανατολής και μάλιστα ότι αυτή υπήρξε η φωτοδότρια της Δύσης και της έδωσε ό,τι μπορεί αυτή να παρουσιάσει πνευματικά. Λέει δηλαδή ότι δεν πρόκειται για μια εθνική ή φιλετική διάσταση, γιατί ο οικουμενικός ελληνισμός είναι αυτός που προσδιορίζει την ορθόδοξη παράδοση και αναφέρεται στην ορθοδοξία σαν συστατικό στοιχείο της ταυτότητας του ελληνισμού. Προχωρώντας σε αυτό, στην ιστορική διάσταση και στο πώς έχουμε αυτή την αμφίσιμη σχέση Ανατολής και Δύσης, θα γυρίσουμε προς τα πίσω, πέρα από τις εκδοχές που διατυπώθηκαν προηγουμένως από λογίους της ελληνικής κουλτούρας και παράδοσης, θα γυρίσουμε λίγο πίσω, να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η συγκρουσιακή λογική Ανατολής και Δύσης, τουλάχιστον πώς σημασιορωτείται χρονικά. Το 8ο αιώνα, ο Καρλομάγνος, βασιλεύς των Φράγκων, επιχειρεί να συγκροτήσει την ενιαία Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την οποία ονομάζει Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Η έννοια Αγία απορρέει από τη διάσταση του χριστιανισμού, η οποία είναι κυρίαρχη, της δυτικής εκδοχής του χριστιανισμού. Ρωμαϊκή, γιατί θέλει να διεκδικήσει την συνέχεια, την κληρονομιά των Ρωμαίων. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, επομένως, έρχεται σε συγκρουσιακή καθαρά διάσταση με αυτό που εκπροσωπούσε το διάδοχο σχήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και που δεν ήταν άλλο από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γιατί ο όρος Βυζαντινή εφευρίσκεται τον 15ο αιώνα. Μέχρι τότε είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η ίδρυση, επομένως, μιας δεύτερης χριστιανικής αυτοκρατορίας για τον Καρλομάγνο προϋπέθεται μια τάξη πραγμάτων, Ordo Rerum, την οποία προσδιορίσε στη χριστιανική πίστη που την άντλησε από τη θεολογία του Ιερού Αυγουστίνου. Χωρίς να αποδομήσουμε τον Ιερό Αυγουστίνο, είναι σίγουρο ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία ο Ιερός Αυγουστίνος κατέχει αποκλειστικά τη λατινική παιδεία και όχι την ορθόδοξη, τη συνδυάζει με την νομική σκέψη, η γέννηση της οποίας ανάγεται βέβαια στην αρχαιότητα και σε όλη την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σχετίζεται με αυτή, ενώ αγνοούσε τελείως την ελληνική γλώσσα και παιδεία. Προσφέρει επομένως στον Καρλομάγνο την ιδέα μιας θεοκρατικής πολιτείας, De Civitate Dei, ως συστατικό στοιχείο της νομικής έκφανσης του πολιτισμού του. Αυτό μακροπρόθεσμα λειτουργεί ως μια δεύτερη εκδοχή του χριστιανισμού και της κουλτούρας του χριστιανισμού σε συγκρουσιακή αντίστοιξη με την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία,
η οποία είναι ο κατεξοχήν συνεχιστής της παράδοσης. Όσον αφορά τώρα την έναρξη των αντιπαραθέσεων, θα ήθελα να σας πω ότι καταρχήν στο ιδεολογικό κομμάτι το Trinitate Dei του Ιερού Αυγουστίνου εισάγει μια διάσταση επιβολής της Θείας Δικαιοσύνης και μιας καταπολέμησης των εχθρών της Εκκλησίας σε όλα τα επίπεδα, κάτι που δεν περιέχεται στη φιλοσοφία της Ορθόδοξης Παράδοσης. Εκεί η προτεραιότητα θεωρείται η ατομική κατανόηση, η νοησιαρχία, ο ατομοκεντρισμός, ο προκαθορισμός από τον Θεό, το ποιοι πρόκειται να σωθούν και ποιοι όχι. Η αυτόνομη πολιτικά ηγεμονία της Παπικής Εκκλησίας είναι μία από τις συνέπειες του Trinitate Dei του έργου που βάσισε την κοινωνία της Δύσης από τον Καρλομάγνο και μετέπειτα. Η αποδοχή διαφοροποιήσεων εξωτερικών τύπων της λατρείας και μορφών εκκλησιαστικής πρακτικής είναι ακόμα μία συνέπεια. Εδώ ενδεικτικά αναφέρω την υποχρεωτική αγαμία του κλήρου και ό,τι άλλο είπαμε. Η πρώτη ρήξη στο επίπεδο της δικής μας παράδοσης και της δικής τους σημειώνεται το 867 μετά Χριστό, όπου έχουμε το πρώτο σχίσμα. Προηγείται όμως ή αφέλετε συνεχίζει η εμφάνιση στη Δύση 10 συγγραμμάτων contra errores Grecorum ενάντια στα λάθη των Ελλήνων, τα οποία έχουν να κάνουν με μια άλλη ανάγνωση της Ορθόδοξης Παράδοσης και στρέφονται ενάντια στους Έλληνες, οι οποίοι προσδιορίζονται ως αντίπαλοι της δικής τους παράδοσης. Ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος παρεβαίνει αξιωματικά εντός εισαγωγικών στη χειροτονία του Πατριάρχη Φωτίου με το επιχείρημα ότι ο Φώτιος διάρχεται τα αξιώματα της Ορθόδοξης Παράδοσης μέσα σε ελάχιστο διάστημα χρόνου, προσδιορίζοντάς την ως αντικανονική. Ακολουθούν αμοιβαίοι αφορισμοί και η κριτική της Ανατολικής Εκκλησίας επικεντρώνεται κυρίως στις εξουσιαστικές απαιτήσεις περί ηγεμονίας των παππών, που ούτε λίγο ούτε πολύ υπονομεύουν την εκκλησιαστική καθολικότητα. Ελάχιστα εστιάζουν σε καινοτομίες και διαφοροποιήσεις των δυτικών αναφορικά με τον χαρακτήρα και την οντολογία του χριστιανικού δόγματος. Το δεύτερο σχίσμα έχουμε να επισυμβαίνει το 1054 μετά Χριστό, όταν ο Πατριάρχης είναι ο Μιχαήλ Κυρουλάριος. Η αιτία είναι η προσπάθεια της Δυτικής Εκκλησίας να εντάξει το φιλιόκφε, ότι δηλαδή απορρέει και εκ του Ιού ο Θεός, στο σύμβολο της πίστεως ως κανονιστική αρχή. Αποστέλλεται από τον Κυρουλάριο επιστολή στον Πάπα Λέοντα τον Ένατο, με την έννοια του διαλόγου, ο Πάπας στέλνει στις 16 Ιουλίου του 1054 αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον Καρδινάλιο Ουμπέρτο στην Κωνσταντινούπολη, θεωρητικά να διαπραγματευτεί, στην πράξη να κάνει επίδειξη ισχύως. Ο τελευταίος καταθέτει τον παπικό αφορισμό στον ναό της Αγίας Σοφίας και αποχωρεί. Έχουμε πλέον ρήξει έτσι, στα δύο εκκλησιαστικά μοντέλα, στην Ανατολική Εκκλησία και στην Δυτική, ώσπου λίγα χρόνια μετά, το 1074, ο Πάπας Γρηγόριος ο VII θα καταθέσει το Dictatus, το οποίο περιλαμβάνει κανόνες, αρχές, όπως ότι ο Πάπας είναι απόλυτος κύριος της Παγκόσμιας Εκκλησίας, διορίζει και πάβει επισκόπους και μητροπολίτες, ότι οι λεγκάτοι, οι πρέσβεις του, είναι ανώτεροι από τους επισκόπους της Ανατολικής Εκκλησίας, ότι δεν σπάει ποτέ και ότι τα κοσμικά αξιώματα πηγάζουν, απορρέουν από αυτόν. Και επίσης, γιατί να είμαι αναμάρτητος, είναι αναμάρτητος όπως ο Απόστολος Πέτρος, από τον οποίο πηγάζει η εξουσία του. Το 13ο αιώνα, μάλιστα, ο Ινοκέντιος με την τέταρτη σταυροφορία του θα καταλύσει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ούτε λίγο ούτε πολύ οι σχέσεις έτσι δεν θα έχουν απλώς δοκιμαστεί, θα έχουν αλλοιωθεί. Εκείνο όμως που στην ιδεολογία και στο θεωρητικό κομμάτι, στο επίπεδο των λογίων και των πνευματικών ιδεών, έχει ξεκινήσει και στην Ανατολή τον 14ο αιώνα, είναι ένα ορόσημο, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, πέρα από τη διάσταση της κατάληψης της αυτοκρατορίας, πρέπει να έχουμε υπόψη μας την τομή στη σχέση Ανατολής και Δύσης του 1354, μια οριακή διάσταση, όπου ένας εκ των Βυζαντινών λογίων, ο Δημήτριος Κιδώνης, με προτροπή του αυτοκράτορα Ιωάννη του Κανταγκούζινου, είναι αυτός
ο οποίος θα μεταφράσει το έργο του Θωμά Ακινάτη «Σούμα Θεολογία». Συνέπεια, η στροφή του ενδιαφέροντος του Ορθόδοξου Ελληνισμού από τον δικό τους πολιτισμό σε ένα άλλο πρότυπο ζωής. Και η πιο καθοριστική, ενώ μέχρι τότε, όπως είπαν και οι λόγοι μας, αναθεωρώντας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα πολλά εκ των δεδομένων, ο Ελληνισμός ήταν σταυροδρόμι πολιτισμού, αφομοίωνε και προσλάμβανε με κριτική αυτοσυνείδηση αυτό που ερχόταν στα πλαίσια της μακραίωνης πορείας του. Τώρα εδώ έχουμε μία διαφορετική διάσταση. Ξεκινάω από τα χαρακτηριστικά της Δύσης, από τα μέσα του 12ου στα μέσα του 13ου αιώνα. Το θεοκρατικό όραμα της κοσμοκρατορίας του παπισμού, η συγκέντρωση των εξουσιών στον Ποντίφικα, της νομοθετικής, της πολιτικής και της δικαστικής, είναι από τα συστατικά στοιχεία και του Σούμα Θεολογία και της απήχησης που αυτό έχει ο Θωμάς Ακινάτης στην Ανατολή. Είναι αυτός που εισάγει με τη μετάφραση του έργου την αρχή του παπικού αλάθη του στην Ανατολική Εκκλησία που δεν είχε καμία σχέση με την παράδοσή της, την ορατή εκπροσώπηση επομένως της αυθεντίας του δόγματος που είναι ο Πάπας επιγής. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Ένατος, μάλιστα, θα ιδρύσει και το θεσμό 1233, το θεσμό της Ιεράς Εξέτασης. Το 1252, Ινοκέντιος ο Τέταρτος θα καθιερώσει με βούλα τα βασανιστήρια ως μέθοδο ανάκρισης των αιρετικών. Και προχωράμε στις επιπτώσεις των πολιτισμικών δεδομένων στην Ανατολή. Το 1204, με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, οι ορδές της Τέταρτης Σταυροφορίας έχουν καταλύσει την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι καταστροφές, η ασέλγεια, οι διαρπαγιές είναι ασύγκριτες. Μάλιστα, πολλοί εκ των χρονικογράφων αναφέρουν ότι είναι πιο φοβερές από εκείνες που συνέβησαν αργότερα από τους Τούρκους. Ο Δημήτριος Κιδώνης, στη συνέχεια, είναι αυτός ο μεταφραστής ο οποίος ασπάζεται τον Ρωμαιοκαθολικισμό το 1364 και έχουμε τη συγκρότηση των μεταφραστών αλλά και των όσων προσχώρησαν στον Ρωμαιοκαθολικισμό. Οι μεταφραστές εκδίδουν το έργο του Θωμά Ακινάτη ή τον υπόλοιπο ή έργα τα οποία υιοθετούν την επιχειρηματολογία του Θωμά Ακινάτη και εκτός των 14ο αιώνα από τον Δημήτριο Κιδώνη, ο Πρόχωρος Κιδώνης θα ανήκει στους πολέμιους του Γρηγορίου Παλαμά, του Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι Άγιος της Εκκλησίας και εξαιτίας, ας πούμε, της ιδεολογικής και θεολογικής συγκρότησης του οποίου προέκυψε η έρηδα των Ησυχαστών. Θα το δούμε στη συνέχεια. Καταδικάζεται ο Πρόχωρος Κιδώνης από τη Σύνοδο το 1368 στην Κωνσταντινούπολη. Έχει μεταφράσει και αυτός τον Ιερό Αυγουστίνο και τον Θωμά Ακινάτη και κομίζει πολλά από τα δεδομένα της ιδεολογίας της Δύσης στην πολιτισμική παράδοση της Ορθοδοξίας. Ο Μάξιμος Πλανούδης θα μεταφράσει επίσης το Τετρινιτάτε του Αυγουστίνου, του Ιερού Αυγουστίνου, ενώ ο Μανουήλ Καλέκας τον 14ο αιώνα μεταστρέφεται και αυτός στον Ρωμαιοκαθολικισμό και θα δούμε ότι συγκροτούν την παράταξη έτσι, των ενωτικών. Γιατί η άλλη ημερομηνία σταθμός είναι σαφέστατα η Σύνοδος της Φλωρεντίας Φεράρας. Είναι ο 14ος λίγη και προχωράμε στον 15ο, πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και εδώ οι πρωταγωνιστές του εγχειρήματος, της Ένωσης των Εκκλησιών, βέβαια σαφέστατα με το επιχείρημα ότι η Ένωση των Εκκλησιών θα αποτρέψει η υποταγή των Οθωμανών. Ο Πάπας αξιώνει το Φιλιόκβε να ενταχθεί ως αρχή στο σύμβολο της πίστης. Τα πρόσωπα παίζουν τεράστιο ρόλο. Θα μείνω μόνο σε τρία, στον καρδινάλιο Βυσαρίωνα, ο οποίος κατάγεται από την Τραπεζούντα του Πόντου, πρώην Μητροπολίτης Νικαίας, αυτό είναι το πρώτο, θα μιλήσω λίγο γι' αυτό, τον Μητροπολίτη Εφέσου Μάρκο Ευγενικό και τον νεοπλατωνιστή Γιώργιο Γεμιστό Υπλήθωνα, τον δάσκαλο του Βυσαρίωνα. Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο Βυσαρίων, ο οποίος έχει σπουδάσει στο Μιστρά, έχει γράψει μάλιστα και το εγκόμιον της Τραπεζούντος.
με σπουδές στο Μιστρά, κοντά στον νεοπλατωνιστή φιλόσοφο Γεώργιο Γεμιστό Υπλήθωνα. Έχει σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη και στη Σύνοδο παίρνει το μέρος των καθολικών τελικά, στρέφεται ενάντια στον Μάρκο Ευγενικό, υπερασπίζεται την ιδεολογία και την αντίληψη του Θωμά Κινάτη, βλέπετε η φιλοσοφία του είναι κομβική, και αντλεί επιχειρήματα από τον Δημήτρη Κιδώνη. Το 1463 ο Πάπας Πίος ο Δεύτερος τον αναγορεύει μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, Λατίνο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Αυτή η μερίδα το ρεύμα των ενωτικών αποτελείται εκτός από τον καρδινάλιο και με τους προηγούμενους οι οποίοι μεταφράζουν τα έργα των Λατίνων πατέρων, η αδερφή Κιδώνη, ο Μανουήλ Καλέκας, η αδερφή Χρυσοβέργη. Το ερώτημα που τίθεται από τους μελετητές είναι αν εκπροσωπούν όντως μια αλωτριωμένη εκκλησιαστική συνείδηση μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ή αν οι θέσεις τους είναι αποτέλεσμα πανικού εξαιτίας της άλωσης. Ο ανθενωτικός, ο κύριος Βραχίωνας, είναι ο Μητροπολίτης Εφέσου, ο Μάρκος Ευγενικός. Η θεολογική του εγρήγορση είναι καταληκτική απέναντι στην ενεργοποίηση αποφάσεων της Φλωρεντίας Φεράρας. Και περνάω στον Γεώργιο Γεμιστό Υπλήθωνα, νεοπλατωνικό φιλόσοφο, ο οποίος δημιούργησε στο πλαίσιο της Εκκλησίας την αντίθεση ανάμεσα στους αριστοτελικούς και τους πλατωνικούς μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, πολύ μορφωμένος, ο οποίος προσκαλείται στη Σύνοδο της Φλωρετίας Φεράρας, έχει καταφύγει στο Μιστρά, το κύριο μέρος της φιλοσοφίας του και της σχολής του είναι εκεί, και εκεί θα διδάξει φιλοσοφία των Βυσαρίωνα. Θα τον ακούσει όμως στη Σύνοδο της Φλωρεντίας Φεράρας, μου λέει το πιστεύω και το φιλιόκβε μαζί. Λοιπόν, στη Σύνοδο θα πάρει μέρος για την Ένωση των Εκκλησιών. Συνοδεύει τον Αυτοκράτορο Ιωάννη τον 8ο τον Παλαιολόγο, μέλος της Αποστολής του. Και φυσικά εκεί είναι και ο μαθητής του ο Βυσαρίωνας και άλλοι πατέρες. Εκεί κάνει διάφορες επαφές. Και μάλιστα η θετική διάσταση της προσωπικότητας και του έργου του είναι ότι ενθαρρύνει, φέρνει τη Δύση σε επαφή με την πλατωνική φιλοσοφία με αποτέλεσμα να μεταφραστεί ο Πλάτωνας και να δημιουργηθούν κέντρα πλατωνικών σπουδών στη Δύση πολύ μετά τον θάνατό του, αλλά οπωσδήποτε έχει μια θετική επίδραση πάνω στη φιλοσοφία της Δύσης. Λοιπόν, όσον αφορά όμως τη Σύνοδο, ο Πλήθωνας δεν δέχεται τις απόψεις των δυτικών, αντιπαρατίθεται και στο δόγμα το οποίο προκαλείται από τη μεριά των δυτικών, αλλά και στον ίδιο τον μαθητή του, τον ενοχλεί, πιστεύει στην αυτοτέλεια της Εκκλησίας της ελληνικής, δεν αποδέχεται τα προτεία του Πάπα και τάσεται τελικά μετά από πολύ έντονη συζήτηση με τους ανθενωτικούς και με τον Μάρκο τον Ευγενικό. Αναιρεί πολλά από τα επιχειρήματα των Λατίνων, η εκφόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Υιό, τα προσδιορίζει ως σοφιστής και συμβάλλει στο να μην υποκύψουν στις ατιμωτικές απόψεις οι υπόλοιποι. Όπως και να έχει, η δυτική διάσταση της δικής του κουλτούρας είναι ότι επηρεάζει τον κόσμο των Μεδίκων για να ιδρύσει μια νέα πλατωνική ακαδημία, η οποία το 1453 μεταφράζει στα λατινικά όλα τα έργα του Πλάτωνα. Ο ίδιος έχει ελληνική συνείδηση και ταυτότητα και γράφει χαρακτηριστικά «Έλληνες εσμέν το γένος, ως η τεφωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί». Και περνάμε στον Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος μέσα από την ησυχαστική έρηδα που προκαλεί, αναδεικνύει την ελληνική εκδοχή του Αριστοτελισμού. Να σας πω ότι η Δύση γνωρίζει τον Αριστοτέλη μέσα από μεταφράσεις αραβικές, τον καταλαβαίνει και πολύ λίγο. Την προτεραιότητα της εμπειρίας, την υποταγή του ορθώς διανοείστε στο αληθώς κοινωνίνη. Απλά θεμελιώνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε εμπειρικά τον Θεό μέσα από την προσωπική σχέση μαζί του, κάτι που εναρμονίζεται με το δόγμα της Ορθόδοξης Παράδοσης και κάτι που αρνούνται οι Δυτικοί, οι οποίοι θεωρούν ότι μόνο μέσα από τον αφηρημένο στοχασμό μπορεί να επιτευχθεί η μέθεξη με τον Θεό. Και η ησυχαστική έρηδα που πρεσβεύει ακριβώς αυτή την εμπειρία
αποδεικνύεται κομβική για τις θεολογικές διαφορές, που είναι το χάσμα ανάμεσα στην εκκλησιαστική εμπειρία και στη θρησκοποίηση του χριστιανισμού, αξιωματικές αρχές της Δυτικής Εκκλησίας. Ο τελευταίος, μάλλον ο πρώτος, ας το θέσουμε έτσι, είναι ο Γεώργιος Γεννάδιος Ισχολάριος, μαθητής του Μάρκου Ευγενικού, με νομικές γνώσεις, ο οποίος υπήρξε δικαστής, γνώστης ρητορικής της φιλοσοφίας και στη Φλωρεντία Φεράρα, στην αρχή είναι νοτικός, έπειτα γίνεται αρθρονοτικός, κατά τις απόψεις πολλών εκ των ερευνητών και των θεολόγων, έχει και αυτός στην έκφραση τη χριστιανική στοιχεία τα οποία δείχνουν επηρεασμό, αλλά όχι καταλυτικό, από τους δυτικούς σχολαστικούς φιλοσόφους αριστοτελικούς. Μετά την άλωση, η θεολογική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ορθοδοξία και η Δύση τελειώνει με την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν ακόμα Έλληνες λόγοι οι οποίοι αναφέρονται στην αλωτρίωση του χριστιανισμού που συντελέστηκε στη Δύση, κυρίως όμως ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους, που παραμένει επομένως ζωντανή η εκκλησιαστική Ορθοδοξία στο Πατριαρχείο και στη διάσταση της παιδείας και της ευαγγελικής παράδοσης της Ορθοδοξίας μέσα από τη συγκρότηση της ταυτότητας του Ελληνισμού 400 χρόνια, το οποίο ολοκληρώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διαμορφώνοντας την πολιτισμική παράδοση και ότι εκπροσωπεί τον νεότερο Ελληνισμό, αυτό που βρίσκει το ελληνικό έθνος είναι ακριβώς η δική του πνευματική παράδοση ζωντανή. Παραμένει επίσης η εκκλησιαστική Ορθοδοξία στο λαϊκό ήθος του εκκλησιαστικού σώματος, το οποίο ανήκει στην πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στον βίο των ελληνικών κοινοτήτων, στην τέχνη, αρχιτεκτονική, αγιογραφία, λειτουργική, μουσική παράδοση, στην καθημερινή ζωή. Και οι λόγοι μετά την άλωση είναι δύο κατηγοριών. Το 15ο με 17ο αιώνα οι Έλληνες λόγοι καταφεύγουν στην Ιταλία, διδάσκουν στα ξένα πανεπιστήμια. Ο Θεόδωρος Γαζής στη Φεράρα, ο Ανδρόνικος Κάλιστος στην Πολώνια και στη Φλωρεντία, στο Παρίζι, στο Λονδίνο, ο Μάρκος Μουσούρος στη Πάδοβα, τη Βενετία και τη Ρώμη. Και όσοι μένουν εκεί, ο Γεννάδιος Ισχολάριος, ο Πατριάρχης, μετά την άλωση θα ιδρύσει την Πατριαρχική Ακαδημία, και εκεί θα διδάξουν ο Ματθαίος Καμαριώτης, ο Εμμόδωρος ο Λίσταρχος, ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, ο Σεβαστός Κιμηνίτης που θα ιδρύσει το φροντιστήριο της Τραπεζούντας το 1682 και ένα σωρό άλλοι. Η παιδεία του Ρουμιλέτ είναι αποτέλεσμα της ανατολικής εκδοχής του χριστιανισμού, όπως και η συντήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, απ' την άλλη, έχει δύο ρεύματα, αυτό της Ανατολής και αυτό του διαφωτισμού που εισβάλλει από τη Δύση και θα διαμορφώσει την ελληνική εθνική ταυτότητα. Αν το καλοσκεφτούμε, και τα δύο ρεύματα, αυτό της Ανατολής και εκείνο της Δύσης, συνέβαλαν στην κήτη του νέου ελληνικού έθνους και συνέπραξαν στη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Από εκεί προέκυψε ο ελληνικός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, όπως τραγουδάει ο Καβάφης. Ευχαριστώ πολύ. Για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συγκεκριμένης ιστορικής περίοδου και των συνθήκων που την προσδιορίσαν καθοριστικά. Συνεχίζουμε με την ομιλία του κυρίου Δημού Ισπυρίδη, αναπληρωτή διευθυντή του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου Γενικού Λυκείου, Φλόρνας, διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα η προηγηθής ακατάσταση και το χρονικό της αλώσεως μέσω των πηγών. Παρακαλώ, κύριε Ισπυρίδη. Σεβαστοί πατέρες, τοπικοί άρχοντες και αρχές, Χριστός Ανέστη. Εισαγωγικά θα αναφερθούμε στην κατάσταση του Βυζαντίου αρκετά χρόνια πριν την πτώση του. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης ήταν ευσεβής πόθος πολλών εχθρών του Βυζαντίου, γι' αυτό ότι πολιορκήθηκε πολλές φορές τόσο από τους Δυτικούς όσο και από τους Βαρβάρους. Το 1204 καταλήφθηκε από τους Σταυροφόρους της 4ης Σταυροφορίας, οι οποίοι λαιλάτισαν και κατέστρεψαν τμήματα της Κωνσταντινούπολης. Μετά την λαιλασία, τα περισσότερα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μοιράστηκαν μεταξύ τους Σταυροφόρων, εκτός από ορισμένες περιοχές τις οποίες κράτησαν Βυζαντινοί αξιωματούχοι και αριστοκράτες. Στην αρχή ίδρυσαν τρία μικρά ανεξάρτητα κρατήδια: το Δεσποτάδιο της Επίρου, την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την Αυτοκρατορία της Νίκαιας, που ιδρύθηκε
από τον Θεόδωρο Λάσκαρη, ο οποίος μετά την πτώση της πόλης κατέφυγε στη μικρασιατική ακτή του Βοσπόρου. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην νίκαια της Βυθενίας, όπου άρχισαν σιγά σιγά να φτάνουν και άλλοι Βυζαντινοί, και έτσι δημιουργήθηκε ένας πυρήνας αντίστασης. Ο Λάσκαρης και οι διάδελφοί του με μεγάλο αγώνα κατάφεραν να διατηρήσουν τη νέα αυτοκρατορία του 57 ολόκληρα χρόνια και τελικά να απελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη το 1261. Ωστόσο, η αποκατασταθής αυτοκρατορία δεν κατόρθωσε ποτέ να ανακτήσει την παλαιότερη εδαφική και οικονομική της ισχύ. Οι λαϊλασίες και η βαρβαρότητα των Σταυροφόρων τρομοκράτησαν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντι στους Δυτικούς. Οι σχέσεις μεταξύ Καθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας επλήγησαν καταστροφικά. Οι Δυτικοί, μάλιστα, ετοιμαζόταν για μια νέα σταυροφορία με τη δικαιολογία ότι η Ανατολική Εκκλησία ήταν σχισματική. Οι Βυζαντινοί αξιωματούχοι με τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο, διαβλέποντας τον κίνδυνο που διέτρεχαν, προσπάθησαν το 1274 με τη Σύνοδο της Λιών να πετύχουν την ένωση των Εκκλησιών και συνενούσαν στους όρους των Παπικών. Η πλειοψηφία του λαού, οι μοναχοί και ο κλήρος όμως, δεν επιθυμούσαν μια τέτοια είδους ένωση που σήμαινε την προδοσία της πίστεώς τους και την υποδούλωση στους Λατίνους. Η άλλη πλευρά, που την αποτελούσαν κυρίως αξιωματούχοι και αδιανοούμενοι, αλλά και οι Ουνίτες, οι οποίοι πολιορκούσαν την Ορθόδοξη Ανατολή, θεωρούσαν πως η μόνη λύση για να γλιτώσουν ήταν η ένωση των δύο Εκκλησιών. Έτσι, χωρίστηκαν σε ενωτικούς και αμφιενωτικούς και ξεκίνησε μια διαμάχη που κατέληξε σε έχθρα μεταξύ των δύο πλευρών με σοβαρά επεισόδια. Οι πρώτοι δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να αποδεχτούν οποιαδήποτε αλλαγή στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, διότι παραβιαζόταν το δόγμα της Αγίας Τριάδος και συνεπώς ο ίδιος ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός. Για το συγκεκριμένο δόγμα είχε γίνει τεράστιος αγώνας από τους Αγίους Πατέρες ενάντια στους Αριανούς και είχε οριστεί με τις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους το 325 στην Νίκαια της Βυθινίας και το 381 στην Κωνσταντινούπολη, όπου στον πρώτο κανόνα κυρώνεται η πίστη των Πατέρων της Νίκαιας και αναθεματίζονται οι αναφιόμενες αιρέσεις, διακηρύτεται νέη σταθερότητα στην πίστη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και η Τριαδολογία των Καπαδοκών Πατέρων. Οι Δυτικοί δεν τήρησαν τους ιερούς κανόνες και στη Σύνοδο του Τολέδο το 589 ο βασιλιάς Ρεκαρέδος δήλωσε ότι το Άγιο Πνεύμα πρέπει να διδαχθεί ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό και απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως με την προσθήκη του Φιλιόγκλου. Αργότερα, το 809, η Σύνοδος του Άιχεν υπό τον Καρλομάνο, τον οποίο είχε στέψει ο Πάπας Λέων III, χρησιμοποίησε τις σκεφτικές διαφορές προκειμένου να διαφορήσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από την Ανατολική. Αποφάσισε ότι το Φιλιόγκλου ήταν απαραίτητο για τη σωτηρία και εξουσιοδότησε την προσθήκη του στο σύμβολο της πίστεως. Το 867, ο Μέγας Πότιος κατηγόρησε τη Ρώμη για την καινοτομία της αγωγής του Φιλιόγκλου. Όλη αυτή η αντιπαράθεση κατέληξε στο σχίσμα των Εκκλησιών το 1054. Το πρωτείο του Πάπα επίσης ήταν άκρως αντίθετο με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Βασιζόμενο σε μια εξελισσόμενη παράδοση, κατέληξε για τους Παπικούς να γίνει κανόνας διοικητικής δικαιοδοσίας σε ολόκληρη την Εκκλησία και ταυτόχρονα ο Πάπας να ταυτιστεί με τον Απόστολο Πέτρο και να ενεργεί ως διάδοχος του παραβιάζοντας τη Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451, όπως τον 28ο κανόνα της ορίζει την Εκκλησία Κωνσταντινούπολης να έχει ισοδύναμα πρεσβεία τιμής με τη Ρώμη και της αποδίδει επισκοπική δικαιοδοσία στη Θράκη, τον Πόντο και την Ασία. Το πρωτείο επίσης ήταν μια κοινοφανή ιδέα, την οποία είχε διακηρύξει αρχικά ο Παπικός Αντιπρόσωπος κατά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο 431 στην Έφεσο, και κατόπιν είχαν τονίσει ιδιαίτερα οι Πάπες Λέων I και Γελάσιος I σε έναν αγώνα ενάντια στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Οι Δυτικοί το θεωρούσαν ως προϋπόθεση για την ενότητα και τη σωστή διοίκηση της Εκκλησίας, στην ουσία όμως αποτελούσε υποταγή στο πρόσωπο του Πάπα. Επίσης, το καθαρτήριο των ψυχών μεταθάνατων που απαιτείται για να φτάσουν στην αγιότητα και να εισέλθουν στον παράδεισο, είναι απαράδεκτο, διότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο στην Ιερά Παράδοση, αλλά ήταν δημιούργημα των Παπικών στη συγκεκριμένη Σύνοδο της Λιών το 1974 και επαναδιαθυπώθηκε στις Συνόδους Φεράρας, Φλωρεντίας και Τριδένου. Η χρήση δε άζυμου άρτου στη Θεία Ευχαριστία αποτελούσε μια καινοτομία την οποία εισήγαγαν οι Δυτικοί στα τέλη του 9ου αιώνα και η αντιπαράθεση με την Ανατολική Εκκλησία για το συγκεκριμένο θέμα έλαβε μεγάλη έκταση ώστε να αποτελεί έναν από τους λόγους του σχίσματος του 1054. Ευτυχώς, η νέα σταυροφορία των Δυτικών δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ικανών διπλωματικών χειρισμών του Αυτοκράτορα Μιχαήλ. Τον 14ο αιώνα όμως εμφανίστηκε ένας άλλος μεγάλος εχθρός που ήταν οι Οθωμανοί, οι οποίοι κατέλαβαν μεγάλο μέρος της αυτοκρατορίας και την εξασθένισαν σημαντικά με σκοπό να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Την πολιόρκησαν η Παλινημέρα με τελευταίο τον Μουράτ Β. Οι Ανθενωτικοί στα μέσα του 14ου αιώνα τραγουδούσαν με ένα χαρακτηριστικό στίχο.
έχουμε ο αρχιερείς δύο εχθρούς μεγάλους, τους Τούρκους και τους Ιταλούς, τους φίλους τους μεγάλους. Ημέν να κυριεύσωσιν φέρουν τη βασιλεία, ιδέ να υποτάξωσιν ημών την εκκλησία. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες και τους Ενωτικούς συνεχιζόταν με την ελπίδα να τους βοηθήσουν οι Δυτικοί να σωθούν από τους Οθωμανούς. Το 1438 συγκαλείται σύνοδο στη Φεράρα. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε ο ίδιος ο αυτοκράτορας Ιωάννης 8ος ο Παλαιολόγος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Ιωσήφ Β', ο Επίσκοπος Εφέσου Μάρκος Ειδημικός, ο Πλήθων Γεώργιος Γεμιστός, ο Γεώργιος αργότερα Γενάριος Σκολάριος, ο Επίσκοπος Νικαίας Βυσσαρίων και ο Επίσκοπος Κιέβου Ισίδωρος, καθώς και οι Πατριάρχες Αντιοχίας, Αλεξανδρίας και Ιερουσαλήμου. Συζητήθηκαν όλες οι διαφορές που είχαν προκύψει από το σχίσμα του 1054, όπως ο γάμος των κληρικών, το καθαρτήριο των ψυχών και κυρίως η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, το δυσκολότερο σημείο των συνομιλιών. Τον Ιανουάριο του 1439 η σύνοδος μεταφέρθηκε στη Φλωρεντία λόγω της πανόλης που ξέσπασε στη Φεράρα. Για το θέμα του Φιλιόγκβε, η διαφωνία συνεχιζόταν τόσο μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών, όσο και μεταξύ του Αυτοκράτορα και του Μάρκου Ευγενικού Μητροπολίτη Εφέσου. Μετά από μακρές και βασανιστικές διαβουλεύσεις, επιδημίες αλλά και διαμαρτυρίες των Ορθοδόξων για περιφρόνηση και κάκιστες συνθήκες ήθησης και διαβίωσης, οι Ορθόδοξοι υποχώρησαν και συμφώνησαν στην Ένωση των Εκκλησιών, εκτός του Μητροπολίτη Εφέσου Μάρκου Ευγενικού, που αρνήθηκε να υπογράψει, του Γεώργιου Πλήθων Αγεμιστού και του Πατριάρχη Ιωσήφ Β' που είχε στο μεταξύ κοιμηθεί. Επίσης, δεν υπέγραψαν ο Επίσκοπος Σιβηρίας και ο Ιωάννης Ευγενικός, αδερφός του Μάρκου, διάκονος και νομοφύλακας της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Λακεδαίμονος και ο Σταυροπόλεος Ισαΐας, που γι' αυτό το λόγο έφυγε πριν από τη λήξη της Συντών. Για το Φιλιόγκβε ορίστηκε η φράση «εκ του πατρός δια του Υιού εκπορευόμενο», κάτι που οι Λατίνοι το εξελάβαναν ως εκπόρευση εκ του Υιού. Συμφώνησαν επίσης και στα πρωτεία του Πάπα έναντι όλων των Ορθοδόξων Πατριαρχών της Ανατολής. Σε αντάλλαγμα, ο Πάπας θα έστειλε δύο πολεμικές τριήρες και 300 στρατιώτες για την άμυνα της Κωνσταντινούπολης. Όταν επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη 1η Φεβρουαρίου του 1440, λαός και κλήρος τους αποδοκίμασε έντονα. Η αποφάση Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας ήταν ουσιαστικά η θέση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, οι οποίες με το πρόσχημα της ενότητας έθεταν σε θέση υποταγής στην Ανατολική Εκκλησία. Όμως, παρά την αποδοχή τους από τον Αυτοκράτορα Ιωάννη, ο λαός αλλά και ο ευρύτερος κλήρος δεν αποδέχτηκαν τους όρους και ακολούθησε εμφύλιος διχασμός. Οι Ανθενωτικοί είχαν ως ηγέτη τον Μητροπολίτη Εφέσου Μάρκο Ευγενικό και μετά το θάνατό του τον Γεώργιο Γενάδιο Σχολάριο. Ο Αυτοκράτορας γρήγορα κατάλαβε ότι οι προσπάθειές του για ένωση ήταν μάταιες. Ο κίνδυνος λοιπόν των Οθωμανών ήταν τόσο κοντά όσο ποτέ. Ο Μουράτ Β', εξαντλημένος από τις πολλές πολεμικές επιχειρήσεις, πέθανε στην Αυγιανούπολη στις 3 Φεβρουαρίου του 1451 σε ηλικία 49 ετών. Όταν ο γιος του Μεχμέτ Β' έμαθε το θάνατο του πατέρα του, ξεκίνησε για την Αδριανούπολη που τότε ήταν η πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους. Πρώτα πέρασε από την Καλλίπολη όπου συγκέντρωσε στρατό. Ο Μεχμέτ Β' εγκαινίασε τη βασιλεία του με τη σφαγή όλων των αδελφών του, σύμφωνα με τη συνήθεια του Σουλτάνου, την οποία αυτός προήγαγε σε νόμο του κράτους. Δεν υπήρχε ούτε τον ηλικίας μόλις 8 μηνών αδελφό του. Ήταν εξαιρετικά φιλόδοξος και πολεμοχαρής, θαύμαζε και ήθελε να μιμηθεί το Μέγα Αλέξανδρο. Ο πατέρας του Μουράτ Β' είχε πολιορκήσει στην Κωνσταντινούπολη το 1422, αλλά απέτυχε. Αυτός όμως είχε σαν μοναδικό στόχο την άλωσή της. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και γνώριζε άρεστα την ελληνική γλώσσα. Τα σχέδιά του δεν τα αποκάλυψε αμέσως, διότι πρώτα έπρεπε να αντιμετωπίσει τους άλλους εχθρούς του. Γι' αυτό στην αρχή της βασιλείας του δέχτηκε στην Αδριανούπολη με συμπάθεια τους αντιπροσώπους του Αυτοκράτορα, των δεσποτών της Πελοποννήσου, Θωμά και Δημητρίου, των ηγεμόνων Λέσβου, Χίου και Ακαρνανίας, των υποτών της Ρόδου και των Γενουησίων του Γαλατά. Υποσχέθηκε σε όλους την τήρηση των καθεστώτων, ανέλαβε ακόμα και να πληρώνει ετησίως φόρους. Όταν όμως απαλλάχθηκε από τον κύριο Στρώτο που ήταν ο ηγεμόνας της Καραμανίας, στράφηκε προς τον στόχο του που ήταν η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ήδη στην ανατολική πλευρά του Βοσπόρου υπήρχε ένα φρούριο που έχτισαν οι προκάτοχοί του. Θέλησε να χτίσει ένα ακόμη ακριβώς απέναντι από τον πρώτο για να ελέγχει όλο το Βόσπορο, ώστε να αποκλείσει την πόλη από κάθε βοήθεια στρατιωτική και υλική. Στις αρχές του χειμώνα 1451-1452 άρχισε να συγκεντρώνει εργάτες και υλικό. Μάταιο ο Αυτοκράτορας έστειλε αντιπροσώπους για να του πούν να σταματήσει την ανέγερση του φρουρίου. Ο Κωνσταντίνος τότε αποφάσισε να τον εμποδίσει δια της βίας, αλλά η σύγκλητος των κληρικών και λαϊκών τον σταμάτησε, λέγοντάς του: «Μη αποκαλυφθεί το η μάχη παρά της βασιλείας σου, έως εάν είδομε τι βούλεται αυτός πράξει», όπως αναφέρει ο χρονογράφος Γεώργιος Φρατζής.
Το καλοχέρι του 1452 ήρθε ο ίδιος ο Μεχμέτα από την Αδριανούπολη. Έδωσε μάλιστα και το σχέδιο για να χτιστεί το τριγωνοειδές φρούριο στο ακροτήριο του Ερμαίου. Ακολούθησαν συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων πολιτών και Οθωμανών, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Αυτοκράτορας έκλεισε τις πύλες της πόλεως και έστειλε δύο αντιπροσώπους προς τον Σουλτάνο για να τον πείσουν να σταματήσει και να μην προβεί σε πόλεμο. Αυτός όμως τους σκότωσε και κήρυξε τον πόλεμο από τον Ιούνιο του 1452. Το φρούριο ήταν έτοιμο τον Αύγουστο και είχε τρεις πύργους. Το εξόπλισε με μεγάλα οριχάρτινα πυροβόλα και με όπλα, πολεμοφόρια και τροφές. Εγκαταστάθηκε φρουρά 400 ανδρών με φρούραχο που είχε εντολή να ελέγχει κάθε διερχόμενο πλοίο, να εισπράττει διόδια και να βυθίζει κάθε πλοίο που φέρνει βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την οικοδόμηση του θρακικού αυτού φρουρίου, που το ονόμασαν Ρούμελι Χισάρ, ο Σουλτάνος, αφού παρατήρησε και μελέτησε τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, επέστρεψε στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Αδριανούπολη. Την 1η Οκτωβρίου έστειλε πολυάριθμο στρατό από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία κατά της Πελοποννήσου, ώστε να εμποδίσει τους ηγεμόνες της, αδελφούς του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, Δημήτριο και Θωμά, να βοηθήσουν την πόλη. Ο Μεχμέτ ετοιμαζόταν πυροτεδώς όλο το χειμώνα του 1452-53. Κατασκεύαζε πολεμικές μηχανές, τηλεβόλα και συγκέντρωνε όπλα και πολεμοφόδια. Μελετούσε, ηχογραφούσε και σχεδίαζε πώς θα κατατάξει τα πυροβόλα και το στρατό. Ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος από την άλλη μεριά βρισκόταν σε ευθυνή θέση, διότι παρά τη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, ο Πάπας έστειλε για βοήθεια τον καρδινάλιο Ισίδωρο και 50 μόνο στρατιώτες. Ο Ισίδωρος, περνώντας από τη Χίο, συγκέντρωσε ακόμα 150 άντρες και έφτασε στην πόλη τον Νοέμβριο με 200 συνολικά. Παρ' όλα αυτά, ο Πάπας ζητούσε ένα αντάλλαγμα αυτής της μηδαμινής βοήθειας την πλήρη υποδοχή των Ορθόδοξων Χριστιανών. Μεγάλο μέρος του κλήρου και του λαού, αλλά και ο Αυτοκράτορας, ήλπιζαν σε μια μεγαλύτερη βοήθεια και αποδέχθηκαν την Ένωση. Αυτό όμως δεν έγινε αποδεικτό από όλους. Ο Λουκάς Νοταράς, Μέγας Λούκας, το πρώτο πρόσωπο του κράτους μετά τον Αυτοκράτορα, είπε: «Κριτότερον έστιν ειδίνε μέση την πόλη φακιόλιων βασιλεύων Τούρκου ή καλύτραν λατινικήν». Στις 26 Ιανουαρίου 1453 ήρθε ο Ιωάννης Ιουστινιάνης από τη Γένοα με δύο πλοία και 700 άνδρες, γενοάτες. Στις αρχές Μαρτίου ο Σουλτάνος έβαλε κήρυκες σε όλες τις επαρχίες και καλούσε όλους όσους μπορούσαν να πολεμήσουν εναντίον της πόλεως. Η προσέλευση των Οθωμανών ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει πολλές χιλιάδες στρατό. Στις 23 Μαρτίου του 1453 ξεκίνησε με το στρατό του από την Αδριανούπολη. Επικεφαλής στην αρχή ήταν ο ίδιος. Στις 5 Απριλίου, μαζί με όλες τις στρατιωτικές του δυνάμεις, βρισκόταν σε απόσταση ενός μιλίου από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και ήταν έτοιμος να εξαπολύσει επίθεση. Το στρατηγείο του εγκατέστησε στο λόφο του Μάλτεπε, όπου είχε και τη σωματοφυλακή του που αποτελούσαν 15.000 γενίτσαροι. Εκεί τοποθέτησε ένα μεγάλο τηλεπόλο και άλλα δύο μικρότερα. Ο λόφος αυτός βρίσκεται απέναντι από τις τρεις πύλες του Αγίου Ρωμανού, της Χαρσίας και του Μυριανδρίου. Ο στρατός της Ανατολής τοποθετήθηκε προς τα δεξιά από το λόφο του Μάλτεπε μέχρι την Προποντίδα. Ο θρακικός στρατός είχε τη δεξιά πτέρυγα μέχρι τον Κεράτιο Κόλπο. Ο μισός στρατός τοποθετήθηκε σαν εφεδρεία πίσω από το στρατηγείο. Ο γαμπρός Σουλτάνου, Ζαγανών Πασάς και ο Καρατζά Πασάς τοποθετήθηκαν με χιλιάδες στρατιώτες πέρα από τους λόφους του Κερατίου Κόλπου πίσω από το Γαλατά. Μόνο το υπηκό ήταν περίπου 100.000. Έλεγονουν όσοι κατεσκόπευαν, είναι υπέρ 400.000, μας αναφέρει ο Δούκας. Από την άλλη μεριά, οι Έλληνες ήταν πολύ λίγοι και δεν είχαν αρκετά πολεμοφόδια και τρόφιμα. Τα τείχη της πόλεως ήταν αυτά που τους προστάτευαν για να αμυνθούν. Υπήρχε το κυρίως τείχος και τα παρατείχια που ήταν χαμηλότερα. Ανάμεσά τους υπήρχαν τάφροι με νερό, ώστε περνώντας το ένα τείχος οι Οθωμανοί να πέφτουν στην τάφρο. Το εσωτερικό τείχος ήταν το ισχυρότερο και είχε ύψος 22 μέτρα, με πύργους ψηλότερους και επάλξεις. Μετά από αυτό υπήρχε περίβολος πλάτους 5 μέτρων. Ακολουθούσε εξωτερικό τείχος με επάλξεις ύψους 13 μέτρων και πύργους με επάλξεις ύψους 16 μέτρων. Περιβάλλονταν επίσης με περίβολο πλάτους 6 μέτρων. Μετά από αυτό υπήρχε τρίτο τείχος, ονομαζόμενο παρατείχιον ή έσω πτερών. Ακολούθως άρχιζε η τάφρος πλάτος 20 μέτρων γεμάτη με θαλασσινό νερό. Μετά από την τάφρο άρχιζε το έξω πτερό ύψους 3 μέτρων και όλα αυτά περιβάλλονταν με την πλακωτή που ήταν ένα φαρδί επικλινές πεζοδρόμιο. Έτσι ήταν φτιαγμένα ώστε ο εχθρός να είναι ορατός και να μην μπορεί να κρυφτεί. Τα τείχη αυτά προστάτευαν την πόλη πολλές φορές. Τα όπλα των Ελλήνων από την άλλη ήταν ένα είδος τουφέκια που ονομαζόταν μολυβδοβόλα. Έκαναν φυσίγγια που αποτελούνταν από πολλές μικρές σιδερένιες ή μολύβδινες μπάλες. Έτσι είχαν τη δυνατότητα να χτυπήσουν περισσότερους από έναν αντιπάλο. Επίσης είχαν βαλιστικές μηχανές που έκαναν βέλικες σφαίρες και πυροβόλα μικρότερα από αυτά των Οθωμανών. Δεν τα χρησιμοποιούσαν όμως γιατί φοβόταν λόγω της εκπυρσοκρότησής τους να μην παίζουν τα ήδη παλαιά τείχη της πόλεως
μας αναφέρει ο Χαλκοκομβίδης. Χρησιμοποιούσαν ακόμα μεγάλη επιτυχία το υγρό πυρ. Είχαν περικεφαλές, θώρακες και μεγαλύτερα ξύφια από τους Οθωμανούς. Τα πλοία τους επίσης ήταν πολύ λιγότερα, αλλά ισχυρά. Η πρώτη επίθεση έγινε στις 8 Απριλίου. Σκοτώθηκαν 1.740 Έλληνες και 700 Φράγκοι Αρμένοι. Οι Οθωμανοί είχαν 18.000 περίπου νεκρούς. Στις 18 Απριλίου οι Οθωμανοί έκαναν μικρή επίθεση, αλλά μετά από 6ωρη μάχη υποχώρησαν με απώλειες 200 ανδρών. Στις 20 Απριλίου έγινε μεγάλη ναυμαχία ανάμεσα σε 5 μόλις πλοία. Ένα αυτοκρατορικό και 4 γενοματικά, τα οποία έφερναν τροφές από τη Σικελία στην Κωνσταντινούπολη, με μεγάλο μέρος του Οθωμανικού στόλου, ο οποίος έπαθε πανολυθρία και έχει μεγάλες απώλειες. Ο Σουλτάνος, μετά από αυτή την τρομερή αποτυχία, κατάλαβε ότι έπρεπε να βάλει τα πλοία του μέσα στον κεράτιο κόλπο. Οι Έλληνες όμως είχαν κλείσει τον κεράτο στο στενότερο σημείο του με μια τεράστια αλυσίδα, ώστε να μην μπορούν να περάσουν τα εχθρικά πλοία. Τότε αποφάσισε να μεταφέρει το στόλο από την ξηρά. Έτσι και έγινε. Σε μια νύχτα κατόρθωσε να περάσει 72 πλοία στον κεράτιο, φτιάχνοντας δρόμο από σανίδες αλυμένες με λίπους για να γλιστρούν. Οι Βυζαντινοί, βλέποντας το στόλο του Σουλτάνου μέσα στον κεράτιο, από όπου μπορούσε να τους προξενήσει μεγάλη ζημιά, αποφάσισαν να τον πυρπολίσουν με δύο πλοία γεμάτα μπαρούτ και υγρό πυρ, που τα ονόμαζαν Συμφωνάρια. 20 Έλληνες και 20 Ιταλοί αποτελούσαν το πλήρωμα δύο άλλων πλοίων, τα οποία θα κατεύθυναν τα πυρπολικά αυτά ενάντια στον Οθωμανικό στόλο. Οι γενοάτους του Γαλατά όμως, οι οποίοι και πριν δεν είχαν ειδοποιήσει τους Έλληνες ότι ο Σουλτάνος κατέβαζε από την ξηρά πλοία στον κεράτιο, πρόδωσαν και πάλι την επιχείρηση της πυρπολίσεως στους Οθωμανούς, οι οποίοι περίμεναν και έπιασαν τους 40 Έλληνες και Ιταλούς και τους έσφαξαν μαζί με τον πλοίαρχο Κόκο. Το γεγονός αυτό προκάλεσε συγκρούσεις ανάμεσα στους Ενετούς και τους γενοάτες της Κωνσταντινοπόλεως, τις οποίες σταμάτησε ο αυτοκράτορας. Ο Σουλτάνος, οργισμένος από την ενέργεια των Ελλήνων να πυρπολίσουν το στόλο του, θέλησε να εκδικηθεί και άρχισε να κανονιοβολεί με μεγάλα πυροβόλα που έστεισε στο λόφο της Αγίας Θεοδοσίας πάνω στο Γαλατά για να καταστρέψει τα εγκυροβολημένα πλοία που βρισκόταν μέσα στο λιμάνι. Δεν κατόρθωσε όμως τίποτα σημαντικό. Κατόπιν, ο Μεχμέτη συγκέντρωσε τις δυνάμεις του απέναντι από την πύλη του Αγίου Ρωμανού. Μέχρι τις αρχές Μαΐου συνεχιζόταν οι κανονιοβολισμοί χωρίς όμως σπουδαία αποτελέσματα. Τα τρόφιμα των πολιορκημένων άρχισαν να τελειώνουν. Τα οικονομικά αποθέματα του αυτοκράτορα είχαν εξαντληθεί. Αναγκάστηκε να νομισματοποιήσει τα πολύτιμα αγγεία και τα σχέδη 4 εκκλησιών και ορκίστηκε πως αν γλιτώσει η πόλη θα τα επιστρέψει τετραπλάσια. Στις 17 Μαΐου οι Οθωμανοί επιχείρησαν μεγάλη επίθεση από την ξηρά με 20.000 άνδρες. Η διάρκεια της κράτησε 3 ώρες. Αποκρούστηκαν όμως και έφυγαν με μεγάλες απώλειες. Το ίδιο και στις 12 Μαΐου όταν 50.000 Οθωμανοί προσπάθησαν να ανέβουν στα τείχη. Κατόπιν όμως, οι έφοδοι πολλαπλασιάστηκαν. Στις 14 Μαΐου τοποθετήθηκαν πυροβόλα στην περιοχή του Πέρα. Μέρος του Οθωμανικού στόλου στάθμισε στο Διπλοκιόνιο. Στις 16 και 17 Μαΐου καταδιώχθηκε από τον ελληνικό στόλο. Στις 21, όλος ο Οθωμανικός στόλος προσπάθησε να ευνηδιάσει τον ελληνικό με ήχους από σάλπικες και μουσικά όργανα, περνώντας μπροστά από την αλυσίδα που έκλεινε τον κεράτιο κόλπο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Επίσης, οι Οθωμανοί με τη βοήθεια ειδικών Σέρβων υπονομοποιών έσκαβαν και κατασκεύαζαν υπόγειες σύραγγες ώστε να μπουν υπογείως μέσα στην πόλη. Οι Έλληνες όμως το κατάλαβαν και κατέστρεψαν τις σύραγγες. Οι Οθωμανοί, βλέποντας τα σχέδιά τους αποτυχάνουν, αποφάσισαν να στρέψουν όλα τα πυροβόλα στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, την οποία και πυροβολούσαν ασταμάτητα. Ο Σουλτάνος, παρατηρώντας ότι όλα τα χειρόματα της πόλεως έχουν σοβαρές ζημιές, αποφάσισε να πραγματοποιήσει γενική έφοδο. Διέταξε να γεμίσουν την τάβρο που περιέβαλε τα τείχη, κάτι που έγινε με εξαιρετική προθυμία από τους άντρες του. Στις 18 Μαΐου, οι Οθωμανοί έφεραν κοντά στα τείχη μια πολεμική μηχανή που κινούνταν με τροχούς. Οι Έλληνες την ονόμαζαν Ελέπολη. Ελέπολη γάρ με γης την έχουσαν τροχούς πολλούς, με ταξίνων χοντρών. Κατασκεύασε πλάτος, έχουσα πολύν και ύψος, μας αναφέρει ο Φραντζής. Ήταν ψηλότεροι από τα τείχη και από εκεί πάνω μπορούσαν να πολεμούν τους Έλληνες επί ίσης ώρες. Ήταν ένα φοβερά επικίνδυνο όπλο για τους Έλληνες και τους προξένησε μεγάλες ζημιές στα τείχη και απώλειες ανδρών. Οι Οθωμανοί ήταν ενθουσιασμένοι και πίστεψαν πως σύντομα θα περάσουν τα τείχη. Τη νύχτα όμως, οι Έλληνες κατόρθωσαν να πυρπολίσουν αυτή την τεράστια πολεμική μηχανή, αφού πήραν πρώτα τι χρειαζόταν για να επισκευάσουν τα τείχη, επίσης άδειασαν την τάφρο που είχαν γεμίσει οι Οθωμανοί. Την άλλη μέρα, ο Μεχμέτη και οι άντρες του έμειναν έκπληκτοι με αυτό που είδαν και δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι οι Έλληνες κατόρθωσαν κάτι τέτοιο σε μία μόνο νύχτα. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των γενοατών του Γαλατά, κατασκεύασε πλωτή γέφυρα που ένωνε τις όχθες του κεράτιου κόλπου. Είχε μήκος 500 οργές και πλάτος 5. Στις 21 Μαΐου χτυπούσαν πένθυμα οι καμπάνες των εκκλησιών, προειδοποιώντας για τον άμεσο κίνδυνο που διέτρεχε η πόλη
λόγω της μεγάλης προσέγγισης του Οθωμανικού στόλου. Όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη επίθεση. Το ηθικό όμως μέσα στο Οθωμανικό στρατόπεδο ήταν πεσμένο. Σε αυτό βοηθούσε και ο Φιλέλληνας Χαλίλ Πασάς, που διέδιδε με έμεσους τρόπους ότι θα έρθει στρατός και στόλος από τη Δύση για να βοηθήσει τους Βυζαντινούς. Ο Σουλτάνος, θέλοντας να βεβαιωθεί για την κατάσταση της πόλης, έστειλε τον γαμπρό του Ισμαήλ Πασά να πείσει δίθεν τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο να παραδώσει την πόλη, αφού κάθε αντίσταση είναι μάτια πια. Έτσι είπε, θα αποφευχθεί η σφαγή των κατοίκων και η λαϊλασία της πόλης. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα του παρέχει άλλα μέρη για να κατοικήσει. Η απάντηση του Κωνσταντίνου ήταν: «Εάν θέλεις να ζήσεις με θυμόν, θα δοξάσομεν τον Θεόν. Κράτησε επίσης όλα στα σφόρα και τα φρούρια όσα αντίκωση άνευ λόγου κατέλαβες μέχρι σήμερα, αθυμών. Όρσον δε και δίκαιον την αφόρον, ετήσιον να συμπληρώνομεν και ύπαγε εν ειρήνη. Το δε την πόλη συνδούνε, ούτε μόνο έστι, ούτε άλλου τυλό, τον κατοικούντον εν τάχτη. Κοινή γάρ γνώμη πάντε αυτοπροαιρέτω αποθάνεων και ου φυσόμεθα τη ζωή ημών». Η ανταπάντηση του Σουλτάνου ήταν: «Ή θα έχω την Κωνσταντινούπολη, ή η Κωνσταντινούπολη στα μέχη». Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο Σουλτάνος άρχισε να κολονίζεται και στις 27 Μαΐου συνεκάλεσε πολεμικό συμβούλιο. Ο Χαλίλ Πασάς, Μέγας Βεζίρης και φίλος των Ελλήνων, εξέφρασε τη γνώμη να δεχθούν τις προτάσεις του Κωνσταντίνου, οι οποίες φαίνεται ότι επηρέασαν πολύ τον Σουλτάνο. Ο δεύτερος όμως Βεζίρης, Ζαγανόν Πασάς, ήταν αντίθετος. Ενθάρρυνε με τα λόγια του Σουλτάνου ώστε αυτός να καταλήξει στο συμπέρασμα πως πρέπει να συνεχίσουν και αν ακόμα πρόκειται να έρθει βοήθεια από τη Δύση. Βλέποντας τα τείχη γεμάτα ρήγματα, την τάφρο ξανά επιχρωματωμένη, τις πολεμικές μηχανές δίπλα στα τείχη, το στρατό το έτοιμο και από την άλλη τους πολιορκημένους, λίγους και ταλαιπωρημένους, χωρίς τροφή και εξαντλημένους από την αϊπνία και τη συνεχή εργασία για την επιδιώκωση των τείχων, κατάλαβε πως έπρεπε να επιχειρήσει την τελευταία μεγάλη επίθεση. Όρισε ως ημέρα της επίθεσης την 29η Μαΐου και την κοινοποίηση του στρατόπεδου. Ο Μεχμέτ προσπαθούσε να εξυψώσει το ηθικό των στρατιωτών και τους έλεγε ότι θα πλουτίσουν από τα λάφυρα της πλούσιας αυτής πόλης και θα έχουν στη διάθεσή τους ωραίες εγμαλώτους. Όσοι δεν θα πεθάνουν κατά τον αγώνα, θα μεταβούν στον παράδεισο και θα απολαμβάνουν τα αγαθά. Κάθε στρατιώτης στον υπόλοιπο βία του θα παίρνει διπλό μισθό. Τέλος, επέτρεψε τη γενική λαϊλασία της Κωνσταντινούπολης επί τρεις ημέρες, εκτός από τα οικοδομήματα και τα οχυρώματα τα οποία είπε να μην πειράξουν. Υποσχέθηκε μεγάλες αμοιβές και τιμές και τη διοίκηση της πόλης σε εκείνον που θα ανέβει πρώτος στα τείχη και θα στήσει τη σημαία του πάνω σε αυτά. Συγχρόνως, απείλησε με τις αυστηρότερες τιμωρίες όλους εκείνους που δεν θα τηρούσαν το καθήκον τους. Ο Χαλίλ Πασάς ειδοποίησε κρυφά τους Έλληνες για τις αποφάσεις του Σουλτάνου και τους προέτρεψε να συνεχίσουν τον αγώνα. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μαζί με 3.000 άνδρες πήρε θέση στην πύλη του Αγίου Ρωμανού απέναντι από τον Μεχμέτ. Ο Ιωάννης Ιουστινιάνης, ακούραστος, συγκέντρωνε και εψύχωνε τους άνδρες. Οι γυναίκες, τα παιδιά και οι γέροι έφεραν λίθους στα τείχη για να ρίχνουν κατά του εχθρού. Όλοι προσεύχονταν και ζητούσαν τη βοήθεια του Θεού. Οι κληρικοί τελούσαν λιτανίες, τις οποίες ακολουθούσαν η γερουσία, η αξιωματική της φρουράς και η αυλική. Ο Κωνσταντίνος εψύχωνε όλους τους άνδρες, Ρωμαίους, Ενετούς, Γενοάτες. Σύστηνε στους αξιωματικούς ψυχραιμία, στους στρατιώτες υπακοή, πειθαρχία και θάρρος σε όλους. Όλοι ασπάστηκαν εγκάρδια μεταξύ τους και υποσχέθηκαν να χύσουν το αίμα τους υπέρ πίστεως και πατρίδος. Ο Αυτοκράτορας πήγε στην Αγία Σοφία που προσκύνησε την Αγία Τράπεζα και ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Το ίδιο έκαναν και οι αυλικοί του. Κατόπιν πήγε στα Ανάκτορα που έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες και ζήτησε συγχώρεση από όλους για τυχόν λάθη που έκανε. Έφυγε ακολουθούμενος από το Φραντζή και μερικούς άλλους και έκανε τον τελευταίο έλεγχο στα τείχη για να φτάσει στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου ανέβηκε στον πύργο περιμένοντας την επίθεση των Οθωμανών, οι οποίοι ετοίμαζαν όλη νύχτα τις πολεμικές τους μηχανές και τις μετέφεραν κοντά στα τείχη. Ο Οθωμανικός στόλος ετοιμάστηκε να περικυκλώσει το λιμάνι. Η επίθεση θα γινόταν από γη και θάλουχα σε όλα τα μέρη της πόλεως, ώστε να αραιώσουν οι αμυνόμενοι και να είναι πιο δύσκολη η αντιμετώπιση του εχθρού. Ο στρατός του Μεχμέτ Β' αποτελούταν από 300 έως 500.000 στρατιώτες. Ήταν τόσο πολλοί οι Οθωμανοί, ώστε κάθε βολή των Ελλήνων έπληκε και έναν από αυτούς. Την πρώτη γραμμή αποτελούσαν οι νοσήλευτοι και απέδευτοι στρατιώτες. Τη δεύτερη οι άτακτοι και τέλος ακολουθούσαν οι γενίζεροι που ήταν οι καλύτεροι πολεμιστές. Τα πυροβόλα τοποθετήθηκαν πίσω από την τάφρο. Τα πλοία που βρισκόταν στο λιμάνι ήταν πολύ κοντά στα τείχη. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, ο Μεχμέτ διέταξε επίθεση. Οι πρώτες φάλακες αποκρούνταν με επιτυχία μέχρι το πρωί. Τα πυροβόλα και το υγρό πυρ θέριζαν τους πολιορκητές. Οι συμπλοκές ήταν άπειρες, οι κραυγές και οι φωνές των πληγωμένων ακούγονταν παντού. Αυτή η επίπονη μάχη δεν άρχισε να εξαντλήσει τις δυνάμεις και τα λίγα πολεμοφόδια των πολιορκημένων, οι οποίοι όμως εξακολουθούσαν να κρατούν τις θέσεις τους. Οι Οθωμανοί είχαν μεγάλες απώλειες. Ο Σουλτάνος όμως κρατούσε καλούς πολεμιστές του γενίζερους για το τέλος. Μόλις ήρθε η κατάλληλη στιγμή, τους διέταξε να επέμβουν ενθαρρύνοντάς τους.
Το πυροβολικό των πλοίων αλλά και τη ξηρά έριχνε συνέχεια εναντίον των τυχών και προξενούσε ζημιά σε αυτά. Οι καμπάνε των εκκλησιών χτυπούσαν συνέχεια. Γυναίκε, γέρ και παιδιά γονατιστήρ, κλέγοντα παρακαλούσαν τον Θεό και την Παναγία να σώσουν την πόλη. Οι βάρβαροι όμω κατόρθωσαν να καταλάβουν το εξωτερικό τείχο στην πύλη του Αγίου Ρωμανού και οι Έλληνε αποσύρθηκαν στο δεύτερο τείχο, το εσωτερικό. Ο αυτοκράτορα του απέκρουε με επιτυχία και ενθάρρυνε του στρατιώτε του. Σε μια στιγμή όμω τραυματίστηκε ο Ιουστινιάνη και έφυγε παρά τι παρακλήσει του αυτοκράτορα να μείνει. Τον ακολούθησαν και οι μισθοφόροι, οι οποίοι, αν και ακριβοπληρωμένοι, όταν έγιναν δύσκολα τα πράγματα, θέλησαν να φύγουν. Οι Οθωμανοί, βλέποντα τη φυγή του Ιουστινιάνη και των ανδρών του, πήραν θάρρο και συνέχισαν τι προσπάθειέ του. Κατά την οπισθοχώρηση όμω, από το εξωτερικό στο εσωτερικό τείχο, οι Έλληνε ξέχασαν ανοιχτή την ξυλόκια κοπήλη, την οποία χρησιμοποιούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή για να πηγαίνουν στο εξωτερικό τείχο. Τότε μπήκαν από εκεί 50 Οθωμανοί στρατιώτε και ανέβηκαν στα τείχη όπου ύψωσαν σημαίε του. Πολλοί Έλληνε φοβήθηκαν και άρχισαν να υποχωρούν. Λόγω τη εισβολή των Οθωμανών από την Κερκόπορτα, η χαρσία πύλη που βρισκόταν κοντά έμεινε αφρούρητη και πολλοί μπήκαν ανενόχλητοι. Βλέποντα του Οθωμανού στα τείχη και τι σημαίε του να κυματίζουν, πολλοί κάτοικοι τη πόλη απελπίστηκαν και φώναζαν ότι η άλλο το φρούριο και τα στρατηγεία και τα σημεία άνωθεν εν τη πύργη έστησαν. Ο πανικό επήλθε αμέσω και ο κόσμο άρχισε να τρέχει προ τα πλοία για να σωθεί. Ο αυτοκράτορα και οι υπόλοιποι μετά από μεγάλο αγώνα ήταν φανερά εξαντλημένοι αλλά πολεμούσαν ακόμη. Ο Κωνσταντίνος έθιπος μάχοντας σαν λιοντάρι ανάμεσα στους εχθρούς μπροστά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Το μεγάλο πυροβόλο των Οθωμανών κατεδάφισε σχεδόν τα τείχη από την πύλη του Αγίου Ρωμανού έως τη Χαρσία. Οι νεκροί σχημάτιζαν σωρούς. Οι Οθωμανοί κέρδισαν συνέχεια έδαφος. Μάται ο αυτοκράτορας προσπαθούσε να σταματήσει το χήμαρο και απελπισμένος φώναξε: «Ουκ έστη χριστιανός την κεφαλή μου αφελήν». Τότε κάποιος Οθωμανός το χτύπησε στο κεφάλι, ενώ ταυτόχρονα και αυτός έπεφτε νεκρός από το ξύφος του αυτοκράτορα, που πληγωμένος δέχτηκε ένα θανατηφόρο χτύπημα από άλλον και έπεσε νεκρός. Η πόλη είχε πέσει εκτός από τους πύργους του βασιλείου, Λέοντος και Αλεξίου, όπου μάχονταν ηρωικά οι ναύτες από την Κρήτη. Το θέαμα ήταν θλιβερό. Τα γυναικόπαιδα και οι γέροι είχαν κλειστεί στο ναό της Αγίας Σοφίας, όπου προσεύχονταν να σταμάτησαν και ζητούσαν τη βοήθεια του Θεού. Όλα όμως ήταν μάταια. Οι Οθωμανοί έσπασαν τις πόρτες του ναού και σκότωναν ή έστερναν τα θύματα τους, που ήταν κυρίως γυναίκες. Προέβαιναν σε βιασμούς και βασανιστήρια. Παντού επί τρεις ημέρες κορπούσαν τον θάνατο και την καταστροφή. Οι σκηνές αυτές είναι πραγματικά απερίγραπτες. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Όσοι κάτοικοι πρόλαβαν έφυγαν και οι υπόλοιποι κρύφτηκαν. Μια ολόκληρη αυτοκρατορία χάθηκε. Μαζί με αυτήν δοκιμάστηκαν η θρησκεία, η αρετή, το πνεύμα και η αξία της. Η άποψη της Κωνσταντινούπολης σήμανε και το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που γνώρισε τόσες δόξες και τιμές που είναι σε όλους εξέχαστες. Η Ορθοδοξία όμως διατηρήθηκε και όπως αποδείχθηκε ήταν αυτή που έσωσε τον ελληνισμό. Οι ηγετικές μορφές Αγίων, κληρικών και αξιωματούχων, οι οποίοι διαμόρφωσαν τις αξίες και την ευρύτερη ιδεολογία της εποχής τους, όπως ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο Γενάδιος Σκολάριος, ο Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός, ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Δούκας Λουκάς Νοταράς, όρισαν τη μελλοντική πορεία του ελληνισμού, ο οποίος κατόρθωσε για 400 ολόκληρα χρόνια να διατηρηθεί και τελικά να ελευθερωθεί. Μια ελευθερία και μια ορθοδοξία που τις βιώνουμε εμείς σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε να τις προστατεύουμε, δημιουργώντας τέτοιες προϋποθέσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν την ασφαλή μελλοντική τους πορεία. Σας ευχαριστώ. Yeah.
Thank you.
Γιατί
ξεκινούμε, ας κλείσουμε με την εποδό των τραγουδιών της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης. Και δεν είναι άλλο από το «Έχει για Παναγιά». Εξυπηρέτησε και μας βοήθησε πολύ ο Δημήτρης ο Αλέξης, παλιός μαθητής του Ελλήνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.